ο σύζυγος από το σπίτι το πρωί, καλό χειγερός. Και σε λίγες ώρες μας ειδοποιήσανε ότι είχε ένα σοβαρό εργατικό δυστύχημα. Πήγαμε στο νοσοκομείο. Εκεί μας ανακοινώσανε ότι ο σύζυγός μου δεν υπήρχε στη ζωή. Ο σύζυγός δεν είναι στη ζωή και έφυγε. Η Χρυσούλα Καράνταγλη συγκλονίζει στη διάρκεια της εκπομπής «Ώρα Αιχμής» μετά την απώλεια του σύζυγου της στο μεροκάματο. Έμεινε πίσω με την έφηβη κόρη της και περιέγραψε τον γολγοθά της οικογένειας που, σοκαρισμένη από την απώλεια και βυθισμένη σε βαρύ πένθος, προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της και να φτάσει στη δικαίωση. Με δάκρυα στα μάτια ζητά στήριξη από την πολιτεία με στόχο να πάρει απαντήσεις για τις συνθήκες της τραγωδίας. Οι περιγραφές της γροθιά στο στομάχι. Συγκλονιστική η στιγμή που η Χρυσούλα Καράνταγλη δείχνει φωτογραφίες από το τι παρέλαβε από τον σύζυγό της την ημέρα της τραγωδίας. Να σκεφτείτε τι, να σας δώσουν μία σακούλα με τα ρούχα του άντρα μου. Ορίστε, εδώ μέσα τι υπήρχανε. Ό,τι φορούσε, αυτά παίρνουμε από τους ανθρώπους μας. Αυτά παίρνουμε από τους ανθρώπους μας. Μία σακούλα ρούχα με το όνομα, αυτά είναι τα ρούχα τους. Πού ήταν τα μέτρα προστασίας, πού ήταν το κράνος του, πού ήταν το γυλαίκο του. Τα παπούτσια που βλέπετε στη φωτογραφία τα είχε πάρει ο άντρας με δικά του χρήματα. Τα γάντια που φορούσε, γιατί ετοιμαζόταν να ανεβάσουν με σκηνιά τη Σκαλωσιά, ο σύζυγός μου τα είχε πάρει με δικά του χρήματα. Μηδέν μέτρα προστασίας. Στη μεγάλη λίστα των νεκρών για το μεροκάματο προσθέθηκε πριν από μερικά χρόνια και το όνομα του Μανώλη Αφράτη, ο οποίος σκοτώθηκε με το επαγγελματικό όχημα της εταιρείας που εργαζόταν και το οποίο, σύμφωνα με τον συνήγορο της οικογένειας, ήταν κακοσυντηρημένο. Μάλιστα, ο αδελφός του άτυχου 38χρονου μίλησε στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» αναφερόμενο στις συνθήκες της τραγωδίας αλλά και στον αγώνα της οικογένειας να φτάσει στην δικαίωση. Που δεν τηρούσε κανέναν στοιχειώδη μέτρο ασφάλειας, δεν είχε ελαστικά, ξεβίδωτα καθίσματα, πόρτες που κλείνανε με σκηνάκια και το σημαντικότερο, σπάσανε τα φρένα. Αυτό εδώ που βλέπετε, ένα σωληνάκι φρένο, κοστίζει 25 ευρώ. Το πήρα εγώ για το δικαστήριο. Λοιπόν, 25 ευρώ το ζευγάρι. Για τόσα χάθηκε ο αδερφός μου. 25 ευρώ κοστολογούν την ανθρώπινη ζωή. Ο άτυχος αδελφός, συγχωρεμένος ο Μανώλης, σου δώσανε ένα όχημα, το οποίο δεν σπάσανε απλά τα φρένα. Οι πόρτες δεν κλείνανε, κλείνανε με σύρμα. Το κάθισμα του διπλανού που τον σκότωσε τελικά ήταν ξεβίδωτο. 80 κιλά κάθισμα συνοδικού, ξεβίδωτο, έφυγε, το χτύπησε στα πλευρά και το σκότωσε. Η πλάτη του οδηγού έπεφτε πίσω και είχε βάλει ένα σανίδι και δεν υπήρχε ζώνη ασφαλείας.